Εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο τον κύριο Γιώργο Κότσιρα. Δεν το πάμε ηλικιακά, το πάμε κοινοβουλευτικά. Κατά τη συνταγματική τάξη. Έτσι. Καλώς ήρθατε. Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Δυτική Αττική. Καλώς ήρθατε. Και τον κύριο Νάσο Αθανασίου, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, πολλά. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, είναι αλήθεια, η έντονη αντιπολίτευση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε θα προσπαθήσουμε κι εμείς να τους πιέσουμε, να τους πιέσουμε λίγο να τσακωθούν, να έχει λίγο ενδιαφέρον η κατάσταση, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ξεκινάμε από τα οικονομικά. Mm-hmm. Τι ευελπιστείτε να συμβεί από εδώ και μπρος με βάση εξαγγελίες του Πρωθυπουργού? Ο κύριος Μητσοτάκης έθεσε ένα μονοετές πλάνο επί της ουσίας, υπογραμμίζοντας μάλιστα τη σχετική αντίθεση με αυτά που, όπως είπε ο ίδιος, λέγονταν τα προηγούμενα χρόνια στη ΔΕΘ. Αυτό που θέλω εγώ να σας ρωτήσω είναι αν ανησυχείτε, μήπως, ξέρετε, κάπου εξοκύλει το πράγμα με τις παροχές που πράγματι κάνατε, εντός ή εκτός αγωγικών παροχές, φοροελαφρύνσεις, επενδυτικό πλάνο και πάει λέγοντας, και χρειαστεί να το ισορροπήσουμε κάπως στον προϋπολογισμό. Ακούσαμε νωρίτερα και τον Τίνο Σιωμόπουλο να λέει ότι δυσκολεύεται ο κόσμος να πληρώσει, για παράδειγμα, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Κοιτάξτε. Καταρχάς, συνδέοντας το ερώτημα με το σχόλιο περί αντιπολίτευσης που κάνατε, δεν γίνεται μάλλον κατά τα λεγόμενα κοινώς σκληρή αντιπολίτευση, διότι η Νέα Δημοκρατία είναι. Εντάξει, η πρώτη ήταν και καλοκαίρι, κυβέρνηση. Το πάμε για να τσιγκλίσουμε τον κύριο Θανασίου περισσότερο. Ήταν καλοκαίρι ακόμα. Είναι η πρώτη κυβέρνηση μετά από αρκετά χρόνια που βλέπουμε ότι άμεσα αρχίζει και υλοποιεί ένα πλάνο το οποίο το έχει εκθέσει με πολύ μεγάλη σαφήνεια στον ελληνικό λαό. Δηλαδή, όλα όσα ψηφίστηκαν μέχρι σήμερα, τα οποία είναι ρυθμίσεις και προβλέψεις νομοθετικές, οι οποίες μειώνουν τα βάρη του Έλληνα πολίτη, κυρίως, είναι όσα είχαμε αναφέρει προεκλογικά, και η μείωση του ένφια και η άρση των capital controls που γίνανε φέτος αντί για του χρόνου, ίσα-ίσα δηλαδή, τα φέραμε και νωρίτερα. Εμάς ποιος είναι ο στόχος μας, για να έρθω στο ερώτημα? Ο στόχος μας είναι από αυτές τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που τις πήραμε άμεσα να επανεκκινήσει η ελληνική οικονομία, να υπάρξει χώρος στην ελληνική οικονομία. Από εκεί θα κρυθούμε. Εάν μπορέσει και κουνηθεί λιγάκι το χρήμα στην αγορά, και εγώ θα ήθελα σε αυτό το κομμάτι να τονίσω ότι θα βοηθήσει και η μείωση του ένφια, αλλά και η αναστολή του ΦΠΑ που ακούγεται ότι θα έλθει στα προσεχή νομοσχέδια στις νεόδμητες οικοδομές, το οποίο, ξέρετε, όταν αρχίσουν το κομμάτι της αγοράς ακινήτου και μπορέσει και μπει πάλι σε μια ρότα, θα συμπαρασύρει ένα σύνολο επαγγελματικών κλάδων που θα μπορέσουν να να βρουν χώρο και να υπάρξει καινούριο χρήμα στην αγορά. Εμάς λοιπόν ο στόχος ποιος είναι? Να ανοίξει πίτα, να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων, να μην πηγαίνει το 80% του ελεύθερου επαγγελματία στο κράτος, απορροφώντας στην ουσία τη δυνατότητα που έχει να δώσει τα χρήματα αυτά σε κάποιες άλλες δραστηριότητες, οι οποίες θα φέρουν ανάπτυξη, με απότερο στόχο να ευνοηθούν έχουν ανάγκη πολίτης. Αυτός ο οποίος δεν βρίσκει δουλειά, αυτός ο οποίος πληρώνει υπέρμετρα φόρους, αυτός ο οποίος έχει ανάγκη από ένα κράτος που λειτουργεί ορθολογικότερα, όλα αυτά θα μπορέσουν να έρθουν σε εφαρμογή όταν υπάρξει πραγματικός χώρος. Γιατί, για να λέμε την αλήθεια, μέχρι τώρα ήταν μια επιλογή της προηγούμενης κυβέρνησης, ομολογημένη και από τον κύριο Χουλιαράκη και από τον κύριο Τσακαλώτο, ότι θα τα πάρουμε από τη μεσαία τάξη, επειδή αυτή ακόμα μπορεί και δίνει κάποια ελάχιστα, προκειμένου να κάνουμε κάποιες άλλες στοχεύσεις. Έχετε ακούσει, τώρα ακούγεται το αντίθετο βεβαίως, ότι κι εσείς, για παράδειγμα, ξεχνάτε τον πολύ αδύνατο πολίτη. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει. Εμάς η λογική μας, όπως φάνηκε από το σύνθημα που επελέγει στη ΔΕΘ, είναι ανάπτυξη για όλους. Και αυτό το βλέπετε, ότι όλες οι ρυθμίσεις που έχουν έρθει είναι ρυθμίσεις οι οποίες στοχεύουν στον πραγματικά αδύναμο. Δηλαδή, ο ένφια, είδατε ότι η μείωση ήταν πολύ πιο μεγάλη στα εισοδήματα μέχρι 60.000. Οι διατάξεις που θα έρθουν για τις ασφαλιστικές φορές αφορούν αυτούς οι οποίοι είχαν πληγεί, οι οποίοι ήταν κατά τεκμήριο οι μικροί και οι μεσαίοι. Τον κύριο Αθανασίου, ότι ακούμε μια διπλή κριτική από την πλευρά σας προς την νέα κυβέρνηση. Η μία λέει ότι εφαρμόζει νεοφιλελεύθερες πολιτικές, η άλλη είναι ότι συνεχίζει τη δική σας πολιτική, δηλαδή ότι κάνει αυτά που εσείς είχατε ξεκινήσει. Τα capital control θα τα κάνατε εσείς, για λίγες μέρες θα είχαν γίνει. Το ότι η μείωση του έμφυα την είχατε προαναγγείλει και διάφορα ζητήματα που τέλος πάντων ήταν στη δική σας λογική. Τι από τα δύο ίσχυε? Να αυξήσουμε λίγο έτσι την τηλεθέαση, να το επιχειρήσουμε τουλάχιστον. Ωραία. Τέλειωσε
ο ιστομέσων συνάδελφος την προηγούμενη ενότητα και θα μιλήσουμε, λέει, για τους πολιτικούς μας. Να μιλήσουμε λίγο για τους δημοσιογράφους και για τους δημοσιογράφους μας. Εγώ αγάπησα τη δημοσιογραφία μαζί με τους δημοσιογράφους. Ακόμα καλύτερα. Καθόμουν εκεί περιμένοντας και συζητούσατε με τον συνάδελφο Σιωμόπουλο τα οικονομικά. Και θα θέλω να σας πω τι σκεφτόμουν, απαντώντας και στο ερώτημα του Ανδρέα. Με ακρίβεια απαντώντας το ερώτημά σου, Ανδρέα. Έχω ένα παράπονο. Οι δημοσιογράφοι, ιδίως όταν συναντούν συνάδελφοί μου, και επαναλαμβάνω και νομίζω ότι το έχω αποδείξει, ότι αγάπησα τη δημοσιογραφία, έτσι δεν είναι, Οικονομόπουλε, μαζί με τους δημοσιογράφους. Άλλοι την αγάπησαν χωρίς τους δημοσιογράφους. Σκεφτόμουν το εξής. Γιατί δεν γίνονται ορισμένα ερωτήματα. Παραδείγματος χάρη, προσωπική μου άποψη. Ναι. Για μένα, ο κύριος Τουρνάρας έχει κάνει 3 εγκλήματα. Και ο κύριος Μητσοτάκης μέχρι στιγμής 1. Έχει μόνο 2 μήνες στην εξουσία. Πόσο, 2,5. Λοιπόν. Συμπλήρωνε 100 μέρες. Ναι. 3 και κάτι, έτσι. Ποια είναι τα ερωτήματα. Θυμάστε τον κύριο Στουρνάρα που μιλούσε για την πιστοληπτική γραμμή πίστοσης και έλεγε όχι, να μην βγούμε στις αγορές, πιστοληπτική γραμμή πίστοσης. Και τώρα το δεκαετές ομόλογο έχει πέσει στο ναδύρ. Πανηγυρίζουμε γιατί το δεκαετές ομόλογο πόσο έχει φτάσει, 1,50. Ένα ακόμα κάτι, ναι. Ένα ακόμα κάτι. Έχει σπάσει ρεκόρ. Δεν θα υπάρξει κάποιος που να του πει, κύριε Στουρνάρα, νιώθετε την ανάγκη να πείτε ότι έπεσα έξω όταν λέγατε να πάμε σε πιστοληπτική γραμμή πίστοσης, γιατί το πολιτικό σύστημα, έλεγε, είναι ανίκανο να διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση. Πρώτο έγκλημα. Δεύτερο έγκλημα. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε. Άρα αυτό λέτε ότι οφείλεται στην οικονομική παρακαταθήκη που αφήσατε εσείς στην κυβέρνηση. Μην τα φοβάστε να το ακούσετε. Το δεύτερο ερώτημα. Το δεύτερο ερώτημα. Για να το ξεκαθαρίσω. Λέγατε τότε, κύριε Στουρνάρα και άλλοι, λέγατε ότι δεν θα πιάσετε το πλεόνασμα με αυτές τις ελαφρύνσεις που κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα γίνονται αυτές και ακόμα περισσότερες. Τώρα θα το πιάσουμε το πλεόνασμα, ούτε γι' αυτό συγγνώμη. Και το τρίτο και μεγαλύτερο. Το αλλά οποίο όμως γίνονται ελαφρύνσεις. Μια στιγμή. Το σημειώνουμε. Αστερίσκω. Θα δούμε αν γίνονται ελαφρύνσεις. Και το κυριότερο, τα capital controls. Τι έγινε προεκλογικά, το ξεχάσαμε. Υπάρχει δημοσιογραφία που ξεχνά. Δεν έλεγε, τι έλεγε ο κύριος Τουρνάρας προεκλογικά για τα capital controls. Δεν γίνεται, είχε ξεκινήσει η διαδικασία. Ένα λεπτό. Εμείς ξέρουμε ότι ένα μήνα πριν τις εκλογές έγινε μια σύσκεψη με τους επικεφαλείς των συστημικών τραπεζών, τον κύριο Τσακαλώτο και τον κύριο Στουρνάρα, και συμφωνήθηκε, επειδή είμαστε παραμονές εκλογών και επειδή δεν ξέραμε τότε αν θα προκύψει η κυβέρνηση, υπόθηκε και συμφωνήθηκε, γι' αυτό και δεν έχει προκύψει κάποια αντίδραση από τον κύριο Τσακαλώτο, να γίνει αυτή η διαδικασία αμέσως μετά τις εκλογές και αν προκύψει σταθερή κυβέρνηση. Υπάρχει αντίδραση. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα θεσμικό παράγοντα, όχι για έναν κομματάρχη. Όφιλε λοιπόν ο κύριος Στουρνάρας αυτό που είπε, Ανδρέα μου, να βγει και να το πει. Όχι, δεν γίνεται. Όχι με ανακοινώσεις επίσημα, δεν γίνεται. Να μην προσθέσω ότι είναι και εναντίον των 120 δόσεων, έτσι. Δεν το προσθέτω. Και έρχομαι τώρα, αν έχω το χρόνο, και στο κατ' εμέ έγκλημα του κυρίου Μητσοτάκη. Το έγκλημα του κυρίου Μητσοτάκη, οικονομικό έγκλημα, είναι το εξής. Ο κ. Μητσοτάκης λέει 3,5% το 19, 3,5% το 20 πλεόνασμα. Κάνω λάθος? Και από το 21 θα δούμε. Όταν έχεις έτοιμο ένα επίτευγμα του ΣΥΡΙΖΑ, ποιο? Το escrow account, όπως λένε κάποιοι σούπερ αγγλομαθείς. Όταν λες, έχω μία καβάντζα, 34-37 είναι δισεκατομμύρια. Επίσημη ανακοίνωση 6 Ιουνίου, νομίζω, του Τσίπρα. Έχω αυτή την καβάντζα και από αυτά παίρνω τα 3,8 και τα δίνω στα ακριβά δάνεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Το είχε συζητήσει ο Τσακαλώτος επίσημα με τη Λαγκάρτ και εκείνη είχε ανταποκριθεί θετικά και το Βερολίνο θετικά. Παίρνω και 5,5, που είναι το 1% για 3 χρόνια, και από τώρα, όχι από το 21 και μετά, από τώρα 2,5%, ρίχνω δηλαδή το πλεόνασμα που πρέπει να πετύχω στο 2,5% αντί για το 3,5%, και αν νομίζετε ότι δεν θα πάρετε τα λεφτά σας, να ο καταπιστευτικός λογαριασμός ή λογαριασμός εγγύησης στο escrow account, τα έχω εξασφαλισμένα αυτά για σας. Έχει έτοιμο το επίτευγμα αυτό. Έχουν, το συζητούν. Γίνεται πρωθυπουργός και λέει όχι, δεν το θέλω αυτό. Θα κάνω μεταρρυθμίσεις να τους εντυπωσιάσω, γιατί εγώ λέγομαι Μητσοτάκης, και το πλεόνασμα θα πέσει από το 21 και μετά. Αυτό γιατί δεν το ρωτάει κανένας?
Γιατί δεν του λέει, κύριε Πρωθυπουργέ, το είχατε από τώρα. Το έχουμε ρωτήσει επανειλημμένως. Σε ποιον και πότε. Και στον κύριο Κότσιρα θα το ρωτήσουμε τώρα. Και στον κύριο Κότσιρα θα το ρωτήσουμε τώρα για να δούμε. Όχι τώρα. Είναι η πρώτη οικονομική ερώτηση που κάνουμε σε όλους τους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας. Από τις βασικές ερωτήσεις έγινε και τόση συζήτηση μετά την συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη. Να μας απαντήσετε βεβαίως. Να μας απαντήσετε για τα πρώτα. Να ερωτηθεί ο αρμόδιος, όχι ο backbencher. Να μας ερωτήσει. Να μας ρωτήθηκε συνέντευξη, μην αδικεί τους συναδέλφους, ρωτήθηκε συνέντευξη τύπου προχθές ο κ. Μητσοτάκης για τα προκειτογνή πλεονάσματα. Ναι. Μία ερώτηση ωστόσο, ναι. Κύριε Κότσιρα. Του έκανε κάποιος αυτή την ερώτηση για να ανακαλέσω το λέω. Βεβαίως, βεβαίως. Απάντησε κιόλας, αναφέρθηκε και ο ίδιος. Και είπε όχι τώρα αυτό που λέτε. Και είπε βεβαίως, ανέλησε τη στρατηγική που ο ίδιος θεωρεί σωστή, εν πάση περιπτώσει. Κύριε Κότσιρα, το θέμα ωστόσο είναι. Πράγματι, να μας απαντήσετε αφενός για τα πρωτογενή πλεονάσματα και αφετέρου, αν ο ούριος άνεμος που πνέει στην ελληνική οικονομία το τελευταίο διάστημα και κατά κοινή ομολογία οφείλεται σε εσάς, στα έως τώρα δείγματα της κυβέρνησης ή όπως λέει ο κ. Αθανασίου, στα επιτεύγματα του ΣΥΡΙΖΑ. Τα δεν οποία είπα δεν... αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Να βλέπετε και ευρωπαϊκά. Αυτή είναι η επαρχιακή νοοτροπία. Να βλέπουμε μόνο καθόλου. Στην Ελλάδα. Πρέπει να εντάξει, το δούμε το πράγμα. Είμαστε όλοι, δεν κακό αυτό. Άλλο η επαρχία, άλλο ο επαρχαιοτισμός. Θα προσπαθήσω να συμπεριλάβω. Το όνειρό μου είναι να καταλήξω στην επαρχία. Αλλά να μην βλέπουμε μόνο τον καθρέφτη μας. Αυτά εξαρτώνται και από την ευρωπαϊκή οικονομία. Συμφωνούμε. Σας άφησε ωστόσο κάποια παρακαταθήκη, όπως μας ανήλυσε ο κ. Αθανασίου ΣΥΡΙΖΑ. Εν τέλει, πού βρίσκεται η αλήθεια. Θα προσπαθήσω να συμπεριλάβω στην απάντησή μου τρία θέματα. Λοιπόν, ένα κομμάτι για τα capital controls που ακούω και άκουσα για την κριτική που αναφέρεται ότι δήθεν ήταν έτοιμα να γίνει και ο κύριος Τουρνάρας δεν επέτρεπε. Εγώ θυμάμαι 10 δηλώσεις προηγούμενων κυβερνητικών στελεχών επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ που έλεγαν και ο κύριος Κουρλέτης και ο κύριος Τσακαλώτος και ο κύριος Χουλιαράκης και έλεγαν σε λίγες μέρες... Συγγνώμη για του λόγου του αληθές επιβεβαιώνει ο Σταύρος ότι την ερώτηση για τα πρωτογενή πλεονάσματα την έκανε η Δήμητρα Κρουστάλη που ήταν... Μα έχει οπότε τον ακούτε τον Σταύρο ή τον Οικονομόπουλο, νομίζω δεν τον αφισβητείτε. Όχι, όπως λέτε και μια στιγμή, εγώ είπα για το έτοιμο επίτευγμα. Το να πεις γενικά για τα πρωτογενή. Συγγνώμη που διακόπτω, δεν είναι τη στιγμή. Όχι, εμείς διακόψαμε ποτέ. Το να πεις γενικά, Σταύρο, για τα πρωτογενή πλεονάσματα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Λοιπόν, το ερώτημα είναι, έχεις ένα επίτευγμα. Να πει ότι δεν είναι επίτευγμα. Έτοιμο. Από τώρα 1% κάτω το πρωτογενές πλεόνασμα. Γιατί το παρατάς και πας μετά από 2 χρόνια. Να κάνω πάμε, ναι. Να πάμε λοιπόν ένα το κομμάτι των capital controls που για μένα είναι άκρο σημαντικό διότι ό,τι και να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ επί των ημερών του όχι μόνο δεν ήρθαν τα capital controls, επευλήθησαν. Επευλήθησαν, μπλόκαναν την ελληνική οικονομία για 4 χρόνια και αυτό το επιχείρημα ότι ήταν έτοιμο να γίνει, μακάρι να το βλέπαμε προεκλογικά και να είχε γίνει, αλλά εγώ θυμάμαι συνεχείς δηλώσεις από το 2015 αν θυμάστε κι εσείς, τον άλλο μήνα, στις αρχές του επόμενου έτους, τελειώνουν τα capital controls. Δεν έλεγε κανένας ότι ο κ. Στουρνάρας σου φέρνει κάποια αντίδραση σε αυτό το πλάνο. Προφανώς και δεν υπήρχαν οι συνθήκες αξιοπιστίας στην ελληνική οικονομία που υπάρχουν σήμερα, διότι υπάρχει μια σταθερή κυβέρνηση με 158 βουλευτές. Υπάρχει μια κυβέρνηση που έχει σαφές μεταρρυθμιστικό πλάνο και προφανώς. Και το συνδυάζω με αυτό που λέει ο κύριος Αθανασίου, δεν το βλέπουμε επαρχιώτικα, γιατί προφανώς βλέπουν και ο εξωτερικός παράγοντας ότι υπάρχει επιτέλους μια κυβέρνηση, η οποία δεν είναι μια κυβέρνηση επέτης που κάνει μόνο επικοινωνιακά θέματα. Δεν υπερασπίζομαι κανένα πρόσωπο, υπερασπίζομαι την πολιτική. Όταν λοιπόν υπήρχε 4 χρόνια μια κυβέρνηση, η οποία έβαλε τα capital controls, δημιούργησε συνθήκες ασφυξίας στην ελληνική οικονομία, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Να μην πάμε τώρα τι έγινε το 2015, είναι γνωστό στον ελληνικό λαό. Και βλέπουμε ότι φτάνει μια άλλη κυβέρνηση η οποία επιτυγχάνει κάτι που εγώ δεν θέλω να πανηγυρίσω. Ότι τελειώσαν τα capital controls, γιατί δεν ήταν αναγκαία τα capital controls στην ελληνική οικονομία. Δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε για μαθηλιά που μας έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ και με δικές του καθυστερήσεις έφτασε να πρέπει να έρθει το 2019 για να φύγουν από την ελληνική οικονομία. Τη θηλιά την έβαλαν αυτοί που χρεοκόπησαν τη χώρα. Τη θηλιά την έβαλε ο κύριος Βαρουφάκης με τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Βαρουφάκης είναι εξαιρετικός για να γίνει ταινία ενδεχομένως για τους Σινεφίλ, αλλά δυστυχώς ήταν ένας υπουργός οικονομικών, ο οποίος με την τακτική που ακολούθησε εκείνη την περίοδο δέσμευσε τη χώρα και τα πλεονάσματα για τα και οποία εσείς λέτε σήμερα. Και να κλείσουμε. Για τα πλεονάσματα τα οποία αναφέρετε, το 3,5% ήταν συμφωνία του ΣΥΡΙΖΑ και είναι μέχρι το 2060. Δεν μπορώ λοιπόν να ακούω αυτή την επιχειρηματολογία σε μια κυβέρνηση. Το 3,5% βεβαίως. Μέχρι Νέα Δημοκρατία έχει συμφωνήσει 4,5%. Με ρυθμό ανάπτυξης υπερπολαπλάσιο. Λοιπόν. Εδώ λοιπόν να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Το είχε θέσει ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ στο Eurogroup το θέμα των πλεονασμάτων και αυτό το 2,5% ή το εφήβρε ξαφνικά μετά τις εκλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει ποτέ ότι την άλλη μέρα θα πάει να διαπραγματευτεί για το 3,5%. Απάντησα, πάμε λοιπόν να κάνουμε μια, να ολοκληρώσω μια σοβαρή οικονομική πολιτική, τη οποία θα είναι απόρρια η μείωση των πλεονασμάτων, θα είναι πραγματική. Όταν έχει δημιουργηθεί στην ελληνική οικονομία οι συνθήκες αυτές που θα τις δώσουν
χώρο πραγματικής ανάπτυξης. Όχι επαιτία, όχι επικοινωνιακή πυροτεχνήματα, γιατί είδατε που μας οδηγήσανε. Οι δίθεν διαπραγματεύσεις του Τσίπρα και του Βαρουφάκη το 2015 μας φέραν ένα μνημόνιο 100 δις, capital controls, και πανηγυρίζουμε τώρα 4 χρόνια μετά που ήρθε μια άλλη κυβέρνηση και τα ήρε. Και να κλείσει και την λοιπόν, όχι, δεν θα απαντήσω στον συνάδελφο, γιατί είναι πληκτικό. Να πηγαίνουμε, ξέρω εγώ, 7 χρόνια πίσω. Τι να πω, ξεχάσαμε. Πληκτικό δεν είναι. Όχι. Συζητάμε τα... Εδώ έγινε ταινία. Συζητάμε τα ίδια και τα ίδια. Καταρχήν, να αφήσουμε έξω από την κομματική αντιδικία ένα πολύ μεγάλο καλλιτέχνη και πολύ σπουδαίο Έλληνα, τον δημιουργό αυτής της ταινίας. Και ο πρωθυπουργός θα πάει να το δει. Οπότε νομίζω ότι η περισσότερη. Για υπουργό οικονομικών δεν έκανε άνθρωπος. Δεν είπα εγώ ότι δεν ήταν ωραίος ήρωας για ταινία. Αλλά η ταινία αυτή ήταν η διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Δεν τα έπλεξα. Μην τα αλέσουμε όλα. Επαναλαμβάνω για τον Κώστα Γαβρά. Το παιδί του Ροζικλέρ, ένα Ελληνόπουλο που πήγαινε στο Ροζικλέρ και ο Δημήτρης ο Λιμπερόπουλος ο αείμνηστος τον είχε πει το παιδί του Ροζικλέρ. Στο Ροζικλέρ, σε έναν κινηματογράφο λαϊκότατο, αγάπησε το σινεμά. Ας σεβαστούμε και ορισμένα εντάξει, πράγματα. Μην τον αδικεί τον κύριο Κώστα. Δεν τον αδικεί σε καμία περίπτωση. Τον επιλέγω και αναφέρθηκα. Τον επιλέγω και ως είπα ίσα ότι είναι εξαιρετικός ήρωας για ταινίες ο κύριος Βαρουφάκης. Αλλά δεν είναι για υπουργός οικονομικών αυτό. Αφήνοντας τις ταινίες και να πάμε λίγο στην καθημερινότητα του πολίτη. Οι φορελαφρύνσεις που φέρνει η Νέα Δημοκρατία, που από ό,τι φαίνεται και πρακτικά πια που θα ισχύσουν από 1η Ιανουαρίου, θα διευκολύνουν τη μεσαία τάξη και τον άνθρωπο που παίρνει 10.000 το χρόνο, που σημαίνει ότι δεν είναι πλούσιος. Εσείς δεν θεωρείτε ότι είναι μια καλή κίνηση από την παρούσα κυβέρνηση? Βεβαίως και είναι καλή κίνηση, αλλά δεν είναι από την παρούσα κυβέρνηση. Καμία από τις κινήσεις αυτές δεν ξεκίνησε από την παρούσα κυβέρνηση. Ξεκίνησε ο ένφια. Η παρούσα κυβέρνηση αντιθέτως, αντί να καταργήσει την προκαταβολή φόρου, να τη μειώσει έστω από το 100 στο 50%. Κύριε, μπορείτε να μας πείτε έναν φόρο που μειώθηκε επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ, από το 15 μέχρι το 19. Θα είμαι προκλητικός. Ένα θα πω. Και θέλω να είναι κέριο. Που μειώθηκε. Η ΔΕΗ, την οποία έχετε αναγάγει. Φόρο σας σε... λέω. Αν μου πείτε έναν φόρο που μειώθηκε. Πάω ακόμα... για τη φορολογία. Πάω ακόμα χειρότερα. Άρχισε να μειώνεται η φορολογία των επιχειρήσεων κατά 1%. Από το 29. Που τον πήγατε εσείς το 1%. Α, έτσι είναι η κολοκυθιά. Έτσι δεν βγαίνει συζήτηση. Να απαντήσω όμως. Να απαντήσω, γιατί τέθηκαν πολλά πράγματα, αδικήθηκαν πολλά. Πολλοί άνθρωποι, ο Κώστας ο Γαβράς, θέλω να πω και ο Γιάννης ο Βαρουφάκης, έτσι όπως αντιμετωπίζεται, από αυτούς που ή δεν παρακολουθούν τα πράγματα. Εσείς τον αντιμετωπίζετε χειρότερα από όλους. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Και αν, τότε κυβέρνηση. Δεν έχετε χρόνο. Αν έχετε χρόνο, γράψτε έναν αστερίσκο να σας μιλήσω και γι' αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ προσωπικά, νομίζω και ο ΣΥΡΙΖΑ, το έχει πει και ο Παύλος Σκουρλέτης, είμαστε εναντίον της ισοπεδωτικής πολιτικής. Αντιπολίτευσης. Δηλαδή η ισοπεδωτική αντιπολίτευση, όλα μαύρα, όλα άσπρα, τελείωσε. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Αλλά επιτέλους να αναγνωρίζουμε το γεγονός. Ποιος ξεκίνησε τη μείωση του έμφυα? Ποιος ξεκίνησε τη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων? Ποιος έλεγε να θεσμοθετηθεί από την 1η του 20 η μείωση της προκαταβολής φόρου από 100 σε 50%. Να αντιστρέψω το ερώτημα. Ακούσατε τον κύριο Μητσοτάκη ή τα μέτρα. Ποιο μέτρο θεωρείτε ότι ξεκίνησε τώρα? Τα capital controls. Πρέπει να αναγνωρίζουμε, συμφωνώ και θα τα αναγνωρίσω πρώτος και δεσμεύομαι, κρατήστε το βίντεο, τις επιτυχίες των άλλων. Να σας πω άλλη μια επιτυχία. Αυτή η χώρα δεν έχουμε καταλάβει ότι έχει 15 χρόνια, αυτό όπως το λέει ο Τσακαλώτος, δημοσιονομικό διάδρομο. Έχω μετρήσει μια αναφορά στο Σκουρλέτη, μια αναφορά στο Τσακαλώτο. Δεν ξέρω αν είσαι με την εσωκομματική αντιπολίτευση. Να δούμε χαριτολογώντας. Γιατί τώρα έχετε και τις διαφωνίες περί διεύρυνσης σημείων. Να γράψουμε πολιτικά, όχι παραπολιτικά. Δεν θέλω να πω. Ωραία είναι και τα παραπολιτικά. Εμάς είναι και. Κάποτε. Είμαστε περήφανοι γιατί είναι η ειδικότητά μας κιόλας. Εντάξει, μακάρι. Λοιπόν, αυτή η χώρα για τα 15 επόμενα χρόνια θα πληρώνει για τα χρέη της λιγότερο από την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία. Αυτή ήταν η αρχική συμφωνία και αυτό είναι το επίτευγμα. Πάρτε 15 χρόνια, το πέτυχε η προηγούμενη κυβέρνηση, και φτιάξτε κράτος. Να μην αργοπορεί η δικαιοσύνη. Καλύτερο δημόσιο τομέα. Να εξυπηρετείτε ο κόσμος. Αυτό το αναγνωρίζει κανείς σήμερα και σας επαναλαμβάνω, κάποτε πρέπει να τίθενται οι ερωτήσεις. Να αναγνωρίζουμε το γεγονός. Σας ευχαριστούμε και τους δύο. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστώ εδώ στο One Channel. Και πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το τελευταίο μας